Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όπως βλέπετε, η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων παραμένει συμπαγής, με παρουσία 18 βουλευτών. Δύο επέλεξαν το δικό τους δρόμο. Ο ένας να πορευτεί για το όνειρο της νέας κεντροδεξιάς, όπως ο ίδιος έλεγε, και ακολουθώντας τον εκπρόσωπο των διαφωνούντων, που εχθές παρακάλεσε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να ανοίξει την καρδιά του και τη μεγαλοσύνη του, ώστε να τους δεχτεί πίσω, κύριος Σταμάτης. Αναφέρομαι στο Κώστα τον Μαρκό. Ο έτερος ήρθε εδώ προκειμένου να διεκδικήσει ένα ρόλο σε αυτό το σοου που παίζεται τις τελευταίες μέρες, όπου διάφορα σενάρια έρχονται να πλήξουν δίθεν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Στην αρχή μιλήσαν για το δολάριο, ενώ η πάγια θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι η παραμονή στο ευρώ, γιατί κανείς δεν έχει δικαίωμα να μας βγάλει. Μιλήσαμε για την έκδοση των περίφημων CDOs, δηλαδή των τίτλων από τα κοιτάσματα πετρελαίου που είναι σε δολάρια και θα αποτελέσουν ένα μεγάλο μαξιλάρι συναλλαγματικό για την πατρίδα μας και όπλο για την Ευρώπη. Κατέρευσε και αυτό. Επαναφέραν την υπόθεση που έχει να κάνει με την Προεδρία της Δημοκρατίας και το περίφημο No Paper, του οποίου την πατρότητα ο συγγραφέας την δέχθηκε μέσα από το διαδίκτυο και στο οποίο αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους σενάρια επίσημα από τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν δόθηκαν ποτέ. Σκοπός εκείνων οι οποίοι παίξαν αυτό το σενάριο ήταν να διαλύσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες μεταξύ των δύο εκλογών. Και βέβαια, εκείνοι που είχαν την πλειοψηφία, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η ΔΙΜΑΡ, τα όργανα της Τρόικας, και ενώ είχαν την κοινοβουλευτική δύναμη, συνέχισαν να κυβερνούν μετά τις δεύτερες εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν ουσιαστικά οι διαγραφές ποινικές ευθύνες, οι διαγραφές των ποινικών ευθυνών και οι παραγραφές του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και κάποιων στελεχών. Εκτός βέβαια από το αδίκημα της ΕΣΚΑ της Προδοσίας. Σήμερα είδαμε με έκπληξη ένας εκ των συναδέλφων μέχρι σήμερα, ο κύριος Γιάννης Κουράκος, να έρχεται και να καταγγέλει ότι το πήρε τηλέφωνο ο κύριος Βουλγαράκης και του είπε ότι δεν θα πρέπει να φύγει γιατί τώρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες παίρνουν χρήματα. Και μάλιστα σε μεταγενέστερες δηλώσεις παρακολουθούσαμε εδώ στη διαδικασία της κοινωνικής ομάδας, ουσιαστικά ανέφερε ότι δεν θα παραμείνει σε ένα κόμμα που χρηματοδότησε ο κύριος Βουλγαράκης. Αλλά ξέρετε, ο Θεός είναι μεγάλος. Γιατί τα πρακτικά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδρίασε χθες το βράδυ στη Βουλή, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν ξεκάθαρη τη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων που αφορά την υπόθεση του κυρίου Βουλγαράκη σε σχέση με την κατάθεση για το πόθεν έσχες. Και η θέση αυτή την οποία πήραν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι μία θέση την οποία παίρνει κανείς σε κάποιον που έχει έστω φίλο και χρηματοδότη. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πια ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο απόλυτα ερεσιτεχνικό, προωθούμενο βέβαια από επαγγελματίες που έχουν στόχο να στηρίξουν την Τρόικα, τους δανειστές και τα όργανά τους τα πολιτικά στην Ελλάδα. Προσπάθησαν να μας διαλύσουν, αλλά βρήκαν απέναντί τους ένα τοίχο. Τον τοίχο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Και ξέρετε, οι ιδέες είναι σαν τα καρφιά. Όσο περισσότερο τα χτυπάς, όσο πιο βαθιά μπαίνουν στον τοίχο. Εμείς λοιπόν, οι 18 βουλευτές του 4ου κόμματος στη Βουλή, που ξεκινήσαμε μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μέσα από το διαδίκτυο, του κινήματος που δεν έχει ούτε χρηματοδότες, ούτε αφεντικά, ούτε σπόνσορες, του κινήματος που αγκαλιάζει τους δημοκρατικούς Έλληνες, που προέρχονται από την κεντροδεξιά, που πιστεύει όμως στην Ευρώπη των εθνών λαών,
και όχι στην Ομοσπονδιακή Ευρώπη των Γερμανών Πιστωτών, από τους Έλληνες που τον εαυτό τους τον προσδιορίζουν στο κέντρο, στο κέντρο που διέλυσαν οι ίδιες δυνάμεις πριν τη μεταπολίτευση αλλά και πριν τη Χούντα, στους Έλληνες που πιστέψαν στο πατριωτικό πασό του «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» και όχι στον κύριο Σιμίτη και στα Σουάπς και στην λογική του Πάγκαλου και των Ημείων, στους Έλληνες που πιστεύουν στον πατριωτισμό και ανήκουν στον χώρο της αριστεράς, δηλαδή σε όλους τους δημοκρατικούς Έλληνες, σε ένα κίνημα το οποίο δεν θα αποκτήσει ούτε σπόνσορες, σε ένα κίνημα που δεν αποκτήσει ούτε αφεντικά, σε ένα κίνημα που υπηρετεί μόνο την Ελλάδα. Τους απαντάμε λοιπόν ότι η ελληνική απάντηση στην αποστασία είναι μία. Ανένδοτος αγώνας. Αυτόν τον ανένδοτο αγώνα ξεκινήσαμε στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδος μαζί με τη Διοικούσα Επιτροπή του Κινήματος. Ξεκινήσαμε ένα συνέδριο το οποίο κάλεσε σε συστράτευση τους ελεύθερους Έλληνες που δεν δέχονται να μπουν στα καλούπια των δανειστών, τους ανεξάρτητους Έλληνες των κινημάτων, τους ανεξάρτητους Έλληνες της δημοκρατίας, τους ανεξάρτητες Έλληνες που θέλουν τα παιδιά μας και οι γενιές που έρχονται να ζουν σε μια ελεύθερη χώρα και θέλουν να έχουν ένα πρωθυπουργό που δεν θα γονατίζει στο βαβαρό αυτοκράτορα, τους ανεξάρτητους Έλληνες που δεν παίρνουν εντολή από τους τραπεζίτες. Ξεκινάμε λοιπόν το συνέδριό μας. Οι προνατισυνεδριακές συγκεντρώσεις θα γίνουν από τον Ιανουάριο. Μέχρι τις 30 του μηνός θα γραφτούν τα νέα μέλη. Σε 15 πόλεις της Ελλάδος. Θα μιλήσουν όλοι οι πολίτες. Και εκείνοι που γίνονται μέλη, που έχουν και δικαίωμα ψήφου, και εκείνοι που θέλουν να μιλήσουν ελεύθερα. Θα εκλέξουν με δημοκρατικές διαδικασίες τους συνέδρους που θα συμμετέχουν στο συνέδριο που θα επιβεβαιώσει την εθνική αντιπρόταση και θα την ενισχύσει, το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, την ιδρυτική διακήρυξη την οποία μένουμε πιστοί, αλλά και που θα παρουσιάσει προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, τις θεσμικές αλλαγές στη δημοκρατία μας, που θα παρουσιάσει τις απόψεις των πολιτών, των ελεύθερων, των ανεξάρτητων πολιτών. Η κοινοβουλευτική ομάδα έληξε τώρα, συνεχίζουμε από αύριο τον ανένετο αγώνα όλοι μαζί, μόνο με τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.